Τα πάνω κάτω φέρνει στους δήμους όλης της χώρας η εκτείναξη του κόστους λειτουργίας τους λόγω της φωτιάς, της τιμής της ενέργειας και των καυσίμων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αλιάρτου Θεσπίαιων, οι προϋπολογισμοί των δήμων είναι υποκατάρρευση και απαιτούνται επιπλέον έκτακτες χρηματοδοτήσεις προκειμένου να καλυφθούν τα κενά, ώστε να μην μειωθούν δραστηριότητες εν είδη υπηρεσιών στους δημότες, που επίσης πλήττονται βάναυσα από την ακρίβεια. Οι προϋπολογισμοί των δήμων είναι συγκεκριμένοι. Δεν μπορούν να αυξηθούν αντίστοιχα με την αύξηση του κόστους. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει ότι για να έχουμε τις ίδιες υπηρεσίες που είχαμε πριν από ένα χρόνο, ας πούμε, που ήταν διαφορετικά τα κόστη, εκ των πραγμάτων θα πρέπει να μειώσουμε δραστηριότητες. Η μείωση των δραστηριοτήτων όμως στους δήμους σημαίνει ταυτόχρονα και υποβάθμιση, θα έλεγα, του τρόπου ζωής των δημοτών. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις στους δημότες ότι δεν θα μαζεύω κάθε μέρα τα σκουπίδια ή δεν θα επιλαμβάνομαι στις διάφορες ζημιές που συμβαίνουν με τα μηχανήματα τα οποία έχουν καύσιματα που η τιμή τους είναι πάνω, είναι διπλάσια και... Αυτό λοιπόν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Πρόβλεψη από την πολιτεία ζήτησε επίσης και για τη ροή χρηματοδοτήσεων σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά σταμάτησαν λόγω των αναθεωρήσεων στους προϋπολογισμούς τους, που προκαλούνται επίσης από το κύμα της ακρίβειας. Συνδυάζεται με το προηγούμενο είναι ότι στα έργα που είναι σε εξέλιξη, λόγω της αυξήσης των τιμών και των αναθεωρήσεων που ζητούν οι εργολάβοι, υπάρχει πολύ σοβαρό ζήτημα στη ροή της χρηματοδότησης. Με αποτέλεσμα πολλά έργα να είναι σταματημένα αυτή τη στιγμή, σε όλους τους δήμους να είναι σταματημένα αυτή τη στιγμή, περιμένοντας ποια θα είναι η λύση που θα δοθεί. Ο Γιώργος Δασιώτης ανακοίνωσε την παράδοση του βοηθητικού γηπέδου του Δημοτικού Σταδίου Αλιάρτου στα τέλη του Σεπτέμβρη, έργο που έρχεται να καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις και ανάγκες των αθλουμένων στο αθλητικό κέντρο, όπως διαμορφώνεται η συγκεκριμένη περιοχή. Το βοηθητικό γήπεδο, το οποίο είναι στην τελική του φάση, δηλαδή έχει ήδη γίνει η σπορά του τάπητα, έχει φυτρώσει όπως βλέπετε. Υπολογίζουμε ότι σε περίπου τέλος Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμος για χρήση. Αυτός ο βοηθητικός χώρος, αυτό το βοηθητικό γήπεδο γίνεται για να αποσυμφορηθεί το στάδιο δίπλα μας, το οποίο είναι με φυσικό χλωροτάπητα και λόγω των πολλών προπονήσεων των ομάδων επιβαρύνεται πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να έχει φθορές και να μείνει στην κατάσταση που θέλουμε, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να φιλοξενήσει και κάποιους αγώνες αν χρειαστεί. Είναι μια συμπληρωματική εγκατάσταση στο χώρο εδώ, όπως βλέπετε, εκτός από το στάδιο και αυτό το βοηθητικό δίπλα μας είναι το κλειστό. Ακριβώς δίπλα είναι δύο γήπεδα τέννις και η πρόθεσή μας είναι να κάνουμε και κάποιες άλλες εγκαταστάσεις. Δηλαδή είναι ένας αθλητικός χώρος ο οποίος δίνει πολλές διεξόδους και πολλές λύσεις σε πολλές κατηγορίες αθλουμένων. Αυτός ο χώρος έχει γίνει σημείο αναφοράς στην πόλη της Αλιάρτου. Πριν από μερικά χρόνια ήταν ένας έρημος χώρος και τώρα είναι ένας πολυσύχνος χώρος, με ό,τι πιο ωραίο έχει η κοινωνία μας, τα παιδιά μας και τους αθλούμενους, οι οποίοι κατακλείζουν αυτούς τους χώρους και δεν επαρκούν πλέον λόγω της μεγάλης προσέλευσης που έχουν. Ολοκληρώνουμε λοιπόν αυτό το γήπεδο και πάμε για τα επόμενα.